Και χαίρομαι τόσο πολύ που σήμερα ο Ηρακλής αλλάζει σελίδα. Έρχεται να προσθεθεί στις υπόλοιπες ομάδες της πόλης μας και έρχεται να προσδώσει την περηφάνεια αυτή που έλειπε όλα αυτά τα χρόνια, όταν τις Κυριακές περιμέναμε όλοι να πάμε στο γήπεδο, να δούμε τις φάσεις, να ακούσουμε στο ραδιόφωνο και πραγματικά όταν την Κυριακή το πρωί, ανήμερα μέρα του Πάσχα, δέχτηκα από το φίλο Αλέξη που είχε ένα τηλεφώνημα. Λέω, Αλέξη, θα με πήρε τηλέφωνο για τις ευχές. Και μου είπε ακριβώς αυτό, ότι πήρα για τις ευχές, αλλά πήρα να σου πω ότι ο Ηρακλής αντιμετωπίζει πλέον το μέλλον με αισιοδοξία. Και χαίρομαι τόσο πολύ που σε τόσες λίγες μέρες, σε λίγες ώρες από εκείνο το τηλεφώνημα, θα σας τα πει και ο ίδιος αναλυτικά από τις συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, βρισκόμαστε εδώ με έναν σημαντικό συμβολισμό στο Δημαρχείο της πόλης Θεσσαλονίκης, να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα του Ηρακλή, αυτής της ιστορικής ομάδας. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ο Ηρακλής ιδρύθηκε πριν από την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και τα γαλανόλευκα επιλέχτηκαν από τους ιδρυτές του Ηρακλή, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να υποδηλώσουν την ελληνικότητα αυτής της ομάδας, αλλά και την ελληνικότητα της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας μας. Άρα, ως δήμαρχος της πόλης, χαιρετίζω, καλωσορίζω αυτή την καινούργια προσπάθεια. Θα είμαι δίπλα σας, όπως ήμουν δίπλα σας, όπως ήμασταν δίπλα σας, με τους, βλέπω εδώ, τους βουλευτές μας, τους υπουργούς μας, τους αντιδημάρχους μας. Έχουμε, κύριοι, πολλούς αντιδημάρχους Ηρακλειδής. Κάποιοι είναι εδώ, κάποιοι δεν είναι σήμερα εδώ. Αλλά όταν βάλαμε και εμείς πλάτη, όταν προσπαθήσαμε έτσι ώστε ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής να αποκτήσει ακριβώς τα περιουσιακά του στοιχεία πίσω και να ατενίζει το μέλλον όλες αυτές τις ακαδημίες, όλα αυτά τα πιτσιρίκια τα οποία μπαίνουν πλέον στις ακαδημίες, αθλούνται και αποκτά πάλι ο Ηρακλής αυτόν τον σημαντικό ρόλο που έπαιζε στο να αθλεί, να δίνει τα σωστά κίνητρα στην νεολαία της πόλης μας. Άρα το επόμενο βήμα με την αισιοδοξία στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή μας κάνει και εμάς να είμαστε αισιόδοξοι για μια πόλη που αλλάζει, για μια πόλη που εξελίσσεται, για μια πόλη που βελτιώνει και για όλους εμάς που κομμάτι της ζωής μας είναι ο αθλητισμός, είναι το ποδόσφαιρο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα έχουμε άλλη μια ισχυρή ομάδα στην πόλη μας, που θα έχουμε και στεναχώριες αλλά και χαρές στην πόλη μας από ποδοσφαιρικές, από αθλητικές επιτυχίες που όλα αυτά τα χρόνια τόσο πολύ μας έλειψαν. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια.